δω τα δυο σου μάτια που τόσο αγαπώ. Τι δε θα δίνα τη νύχτα αυτή στην αγκαλιά μου να ήσουν εσύ. Μου έχεις λείψει πολύ, μακριά σου είναι άδεια η ζωή. Ποιος Θεός σκοτεινιάζει τη μέρα νωρίς και να θέλεις να δεις δεν μπορείς. Δεν σ' αφήνει να δεις πως δεν γίνεται αλλιώς. Ποιος Θεός για φεγγάρια σου κρύβουν το φως κι είναι χάλια κι απόψε ο καιρός. Και πονάει η καρδιά, δεν μ' ακούει κανείς, ούτε εσύ, ούτε ο Θεός. Τι δε θα δίνα να σουν εδώ και στα φιλιά σου ξανά να χαθώ. Δε θα δίνα ως το πρωί στην αγκαλιά μου να ήσουν εσύ. Μου έχεις λείψει πολύ, μακριά σου είναι άδεια η ζωή. Ποιος Θεός σκοτεινιάζει τη μέρα νωρίς και να θέλεις να έρθεις δεν μπορείς. Δεν σ' αφήνει να δεις πως δεν γίνεται αλλιώς. Ποιος Θεός για φεγγάρια σου κρύβουν το φως κι είναι χάλια κι απόψε ο καιρός. Και πονάει η καρδιά, δεν μ' ακούει κανείς. Ποιος Θεός σκοτεινιάζει τη μέρα νωρίς και να θέλεις να έρθεις δεν μπορείς. Δεν σ' αφήνει να δεις πως δεν γίνεται αλλιώς. Κρύβουν το φως κι είναι χάλια κι απόψε ο καιρός. Και πονάει η καρδιά, δεν μ' ακούει κανείς. Ούτε εσύ. Βέβαια καταλάβατε, μη μου πεις By Night και Ρόδων 55 με Χάρη Ακριτίδη σήμερα στην παρέα μας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τι κάνεις? Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω. Καλώς ήρθες. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Πολύ, πραγματικά πολύ. Από χρόνια, έτσι. Τηλεοπτικά, έτσι. Τηλεοπτικά, ναι, όχι. Πάντα συναντιόμαστε. Τηλεοπτικά. Αλλά τηλεοπτικά έχουμε πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσεις, που είσαι κοντά μας σήμερα. Εγώ είναι μεγάλη μου χαρά γιατί διασκέδασα. Δηλαδή εννοώ ότι ήθελα να δω το πρόγραμμα και μετά να κάνουμε τη συνάντησή μας. Ναι, και πραγματικά διασκέδασα. Αυτό καλά, είναι που λείπει τη σημερινή εποχή. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν πολλά σχήματα. Ξέρεις ότι σχήματα παντού, σε κάθε γωνία. Σημασία έχει σε ποιο σχήμα Χάρη διασκεδάζουμε πραγματικά. Περνάς καλά, σωστά. Γιατί ο κόσμος δεν έχει πολλά λεφτά να δώσει. Δεν έχει πολλά λεφτά να δώσει για την έξοδο όπως παλαιότερα βγαίναμε. Οπότε όταν τα δώσουμε, να περάσουμε και καλά. Και πάνω σε αυτό ο κόσμος θέλει να συνδυάσει με τα λίγα λεφτά που του μένουν πραγματικά. Να συνδυάσει τα πάντα, να περάσει καλά, να σχεδάσει, να χορέψει, να πιει. Και εσείς εδώ έχετε κάνει και ειδικές τιμές, έτσι δεν είναι? Και ειδικές τιμές και όλα φέτος είναι πάρα πολύ προσεγμένα. Δηλαδή από την πόρτα που λέμε, από τον παρκαδόρο μέχρι μέσα, είναι τα πάντα όλα προσεγμένα. Το διαπίστωσες κιόλας. Βεβαίως, Ρόδων 55. Αρχή Συγκρού, περιοχή Φίξ. Νομίζω ότι κάνει μπαμ, όλη η γωνία είναι αφίσα και τα μπέλα. Χάρη Ακριτίδη, αγαπημένη Σαμπρίνα, Ρωμίνα Πολυκάκου, Αλέξης Νίρος, αλλά και μία μία, ο Νίκος Φλωνιώτης και η Λιούμπα. Η Χρύσα, να μην ξεχνάσουμε, η Αμπεβίνα Μαρτία, η Χρύσα, η Κατερινούλα μας και η Σοφία μας. Και βέβαια ο κόσμος μας, ζωή να έχετε, μεγάλη οικογένεια. Ναι, ναι. Και μία πολύ μεγάλη όμως Ναι. Κοντεύει να βγει από την Δημήτρης είσοδο. Δημήτρης Πανταζόγλου, Καλλιτεχνική Επιμέλεια. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ορχήστρα και πάρα πολύ πιστεύω να σας άρεσε κιόλας αυτό που ακούσατε. Βεβαίως.
Χάρη, θέλω να έρθω λίγο στο Χάρη Ακριτίδη, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ που τον γνωρίζω πολλά χρόνια, πραγματικά πολλά, από τότε που εγώ ούτε ήξερα τι πάνω από τη τηλεόραση, θυμάσαι. Πραγματικά. Ένας άνθρωπος που ανέκαθεν, γιατί αυτή η δουλειά μόνο έτσι πας μπροστά σε όλα τα καλλιτεχνικά για μένα, ήτανε μοναδικός εργάτης. Ναι, ναι, το έχω αυτό. Και οι τραγουδιστές οι μεγάλοι μου έχουν πει σε πολλές συνεντεύξεις ότι γιατί πήγε μπροστά, ας πούμε, ο Τάδη, μη λέμε ονόματα, και λέει γιατί ήταν εργάτης στη δουλειά του. Δούλεψες πάρα πολύ γι' αυτό. Και δούλεψα και δουλεύω ασταμάτητα. Και δεν ζω χωρίς τη δουλειά. Έχει γίνει κομμάτι μου και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ότι θα είμαι μακριά από αυτή τη δουλειά και δεν θα είμαι από το μεσημέρι στο μαγαζί. Δηλαδή, έχω αρρώστια, έχω αρρώστια. Όταν είχαμε γνωριστεί τότε παλιά, θυμάμαι ότι μας είχε γνωρίσει ένας κοινός γνωστός. Ναι, ναι. Και έλεγε ότι πολύ καλός λαϊκός τραγουδιστής, με τη νέα, με τη δουλειά του, τρέχει να κάνει κάτι κτλ. Σήμερα, ο Χάρης ο Ακριτίδης είναι, ας πούμε, σε θέση να τρέχει πάλι, αλλά πλέον έχει δείξει τα βήματά του. Έχει περάσει τον κόσμο, έχει αφήσει την ταυτότητά του. Έχει ταυτοποιηθεί. Μην το λες αυτό. Όπως δεν κάθε το λέω. Μέρα εξετάσεις. Σαφώς. Απλά λέω ότι τουλάχιστον από το μικρό σκαλοπάτι έχει στάσει σε ένα πολύ μεγάλο σκαλοπάτι. Αυτό... Σαφώς υπάρχει και πάντα πιο πάνω και πιο πάνω, δεν το συζητάμε. Αλλά πιστεύεις ότι πολέμησες πολύ για αυτό ή ότι σου ήρθαν και κάποιες ωραίες μέρες, αποτύχει, επειδή είχε λιακάδα, κατάλαβες τι λέω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν σου έλεγα να μου πεις αν ήσουν ο τραγουδιστής που προωθήθηκε και οι συγκυρίες τον βοήθησαν γιατί το είχε ή έφερε, έκανε αυτό στις συγκυρίες, τι θα μου έλεγες. Καταρχήν θα σου πω ότι πάνω στη δουλειά μου δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Και από τη μια μεριά στεναχωριέμαι και από την άλλη μεριά, χαίρομαι. Δεν μου χαρίστηκε τίποτα, όταν σου μιλάω για τίποτα, Αλέξανδρε. Εγώ το ξέρω καλά. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πραγματικά είμαι από τα παιδιά τα πάρα πολύ. Δηλαδή για όλα τα πράγματα στη ζωή μου μπορεί να κατηγορηθώ. Για το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς, ακόμα και οι εχθροί μου που λένε, που πιστεύω ότι δεν έχω, είναι για την εργασιομανία μου, για την αρρώστια μου και για τον άνθρωπο τον ακούραστο, τον σκύλο εκεί στη δουλειά. Είμαι εκεί, βιδώνω, ξεβιδώνω. Πρέπει ακόμα και το χέρι μου προχθές πήγαινα να κάνω κάτι στο μαγαζί και το χτύπησα. Και δεν το λέω, το δείχνω για να με λυπηθεί κάποιος. Είναι έτσι το φτιάξιμό μου. Mm-hmm. Είμαι έτσι φτιάξιμο. Όσο αφορά για την τύχη. Τύχη και συγκυρία είναι ότι είμαι υγιής. Εγώ, η οικογένειά μου, οι άνθρωποι που αγαπάω. Βεβαίως, είναι πολύ ωραίο. Δεν, από εκεί και πέρα, αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο χάρισμα από τον Θεό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα τα απόκτησα αυτό το μικρό σκαλοπάτι που είπες μόνος μου. Και δεν σου κρύβω ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανος. Πρώτον, γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Και δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος να μου το πάρει. Αυτό το μικρό σκαλοπατάκι, αν λέγεται ένα, αν λέγεται δύο, αν λέγεται μισό, δεν ξέρω, ο κόσμος το ξέρει, είναι πραγματικά δικό μου. Είπες πριν από λίγο όμως ότι εχθρούς που νομίζω ότι δεν έχω. Ναι. Παρόλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις και γνωρίζω και γνωρίζουμε ότι σίγουρα κάποιοι, όταν βλέπουν κάποιον άλλον να ανεβαίνει και μόνος του και να μην υπάρχουν από πίσω εταιρείες, σπόνσορες, πράγματα, θάματα, σίγουρα κάποιοι τον πολεμούν. Και αποκλείται να μην έχεις δεχτεί και εσύ πόλεμο. Ξέρεις κάτι, εμένα τα χρόνια μου της δουλειάς αυτής είναι πάρα πολλά και ήταν πιο λίγο από τη σχελώνας. Δηλαδή δεν πείραξα κανέναν, με την έννοια πια. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Όταν στον δρόμο αυτών της δουλειάς αυτής είσαι του ένα και ξαφνικά γίνεις του 100, πειράζεις και εκεί μπορεί να πολεμηθείς. Όταν πηγαίνεις σαν τη χελώνα, άντε δόξα τω Θεώ, βοήθα Παναγιά, όταν δόξα τω Θεώ, βοήθα Παναγιά, δεν αντιμετωπίζεις εχθρούς, δεν σε πολεμάνε. Γιατί το... ο άλλος νομίζω ότι αυτό το εκλαμβάνει. Το εκλαμβάνει και το βλέπει και λέει ότι okay, εντάξει, ρε, έπρεπε, πώς θα σου πω. Πήρε, δηλαδή φέτος, άντε πήρε, ξέρω εγώ, 10 κιλά. Κάποια άντε... στιγμή...